Εκπρόσωποι τώρα των εργαζομένων σε επιχειρήσεις καφέ και εστίασης πήραν μία απόφαση και συνυπέγραψαν ένα κείμενο συμπερασμάτων και προτάσεων, το οποίο εστάλει στα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου βέβαια να υιοθετηθούν προτάσεις για να σωθεί η εστίαση. Ξέρουμε ότι και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτές τις επιχειρήσεις σε καιρό πανδημίας. Θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον εκπρόσωπο στην περιοχή της Ιεράπετρας, του Σωματείου Καφέ Εστίασης, τον κύριο Μανώλη Μιχελαράκη. Κύριε Μιχελαράκη, καλησπέρα, τα έχουμε ξαναπεί. Καλησπέρα, βέβαια. Η εξέλιξη τώρα έχει να κάνει με αυτό το κείμενο συμπερασμάτων και προτάσεων, το οποίο συνυπογράψατε και στάλει στα κεντρικά στην Αθήνα, προκειμένου να πάρουμε μια δέσμη προτάσεων, ουσιαστικά είναι, για αυτή την εποχή που διανύουμε του lockdown και την εποχή της πανδημίας και μετά την πανδημία τι θα γίνει για τον κλάδο της εστίασης. Το έχουμε χωρίσει σε δύο σκέλη τις προτάσεις μας και ζητάμε στο πρώτο σκέλος να μείνουν για 6 μήνες ακόμα η μείωση των ενοικίων. Εγώ βέβαια να σας πω την αλήθεια και συνεχίζετε κι εσείς, ξεχώρισα τον ενιαίο ΦΠΑ 6% σε όλες τις επιχειρήσεις εστίασης. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο το ζητάμε μετά την πανδημία. Αυτή τη στιγμή που είμαστε κλειστά, ΦΠΑ δεν υπάρχει, οι ταμιακές είναι κλειστές. Το ζητάμε μετά, ένα ενιαίο ΦΠΑ και μέσω του καινούργιου προγράμματος, όπως ξέρετε, που συνδέουμε τις ταμιακές μηχανές online, ζητάμε να μπουν κάθε μέρα το κράτος να μπορεί να εισπράττει το ΦΠΑ του. Το οποίο βοηθάει και το κράτος να έχει μια μεγαλύτερη εισπραξιμότητα και μας να δείξουμε από τη μεριά μας ότι θέλουμε να κάποιες παθογένειες του παρελθόντος να τις αφήσουμε στην άκρη. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Το θέμα είναι να υιοθετηθούν κάποιες από τις προτάσεις σας. Πολλές από αυτές βέβαια είναι και ρεαλιστικές. Βέβαια. Μπορούμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, γιατί δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κανένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την εστίαση συνολικά. Άρα πιστεύουμε ότι σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα μπορέσουν να χωρέσουν, για να είναι ιδιαίτερα διακριτή η ρόλη του προγράμματος, ώστε να είναι για την εστίαση και όχι να έχει και την εστίαση μέσα, από το λόγο των ειδικών συνθήκων που διέπουν το χώρο της εστίασης είναι πάρα πολύ δύσκολη η μοριοδότηση των καταστημάτων μας. Υπάρχουν επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν και το χειμώνα, πάρα πολλές στην περιοχή της Ιεράπετρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιχελαράκη? Βέβαια, τώρα λόγω του lockdown δεν λειτουργούν μόνο τα take away και τα delivery. Σωστά. Ενώ δεν είστε μόνο τουριστική περιοχή, αλλά είστε μια περιοχή που έχει επιχειρήσεις και το χειμώνα. Βέβαια, έχει τα μεζοδοπολία. Όπως σε όλη την Κρήτη υπάρχουν μεζοδοπολία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και επιζητούμε αν γίνει. Το βασικότερο, αν ανοίξουμε τα καταστήματα στα μέσα του Δεκέμβρη, ζητάμε την αναστολή, αν δεν μας συμφέρει, να μην ανοίγουμε τα καταστήματά μας. Είναι επιλεγμένη αναστολή, με λίγα λόγια. Το είχαμε ξανασυζητήσει την προηγούμενη φορά μαζί. Η επιλεγμένη αναστολή, γιατί όταν σου λέει ότι θα ανοίξουμε 30% της δυναμικότητας του καταστήματος, κάποια καταστήματα δεν τα συμφέρει να ανοίξουν καν. Υπέγραψαν αυτό το κείμενο συμπερασμάτων και προτάσεων συνολικά 50 φορείς πανελλαδικά, σωστά, κύριε Μιχελαράκη? Βέβαια, είναι όλη η Κρήτη και είναι και 50 σωματεία συνολικά από όλη την Ελλάδα. Πάνω κάτω το κλίμα είναι το ίδιο σε όλες τις επιχειρήσεις πανελλαδικά, δεν υπάρχει διαφορά. Βέβαια. Είναι ακριβώς ό,τι γίνεται σε μια μικρή πόλη όπως είναι η Ιεράπετρα, το ίδιο γίνει και στη Θεσσαλονίκη, σε μεγαλύτερο βαθμό, ακριβώς το ίδιο. Αναπεριοχές βέβαια λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, αν υπάρχει όπως τα Μάλια την προηγούμενη φορά που είχαν τις καταστροφές λόγω του κατακλυσμού, στη Βόρεια Ελλάδα λόγω του Ιαννού, στη Σάμο έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην εστίαση λόγω του σεισμού. Είναι πάνω κάτω τα ίδια, απλώς σε κάποιες περιοχές έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Κύριε Μιχελαράκη, περιμένετε να ανοίξετε σταδιακά από αρχές Δεκεμβρίου? Δεν το περιμένω. Να σας πω την αλήθεια, έτσι πως μας λένε ότι θα ανοίξουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα περισσότερα καταστήματα εστίασης να ανοίξουμε. Και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι και οι τηλεθεατές μας βλέπουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα κατάστημα εστίασης να ανοίξει για 10 μέρες, 15 μέρες και να πρέπει να ξανακλείσει. Έχει πάρα πολλά τρόφιμα τα οποία θα ανοίξουν, πρέπει να πενταχτούν, έχει αγορές, είναι πολύ ιδιαίτερη
η εστίαση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει για 15 μέρες. Δηλαδή, ακόμα και αν ανάψουν το πράσινο φως, πολλοί επιχειρηματίες δεν θα ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Βέβαια, θα επιλέξουν να μην ανοίξουν. Μάλιστα. Απαντήσεις περιμένετε στις προτάσεις που καταθέσατε? Κοιτάξτε, να δείτε, πάντα περιμένω, πάντα προσδοκούμε. Είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Τις προάλλες είδαμε με τον κύριο Σταϊκούρα που είχαμε μιλήσει ότι ζητήσαμε η επιστρεφτέρα προκαταβολή νούμερο 4 να μην έχει τους αλγορίθμους που είχε η νούμερο 3. Το καταφέραμε και συνεχίζουμε δυναμικά τα αιτήματά μας. Κύριε Μιχελαράκη, και το βασικότερο αίτημα, να ξέρετε, για μας συνολικά από όλα αυτά που έχετε διαβάσει, είναι να υπάρξει επιτέλους μια γενική γραμματεία εστίασης, η οποία αν μπήκε στο Υπουργείο Τουρισμού θα είναι ακόμα καλύτερη για μας, ώστε όλες τις παθογένειες και όλα τα προβλήματα και τα ζητήματα του κλάδου μας να βρουν επιτέλους μια λύση. Μάλιστα, κύριε Μιχελαράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.